Χαλαρός. Ανασούλα από το στόμα. Ωραία. Έτοιμος. Θα σας έρθει μήνυμα στο κινητό εντός της ημέρας. Ευχαριστώ πολύ. Οι κάτοικοι της Κισάμου προσέρχονται με τα αυτοκίνητά τους στην πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου για να υποβληθούν σε τεστ ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου του κορονοϊού. Η διαδικασία είναι γρήγορη και ίδια με αυτήν που εφαρμόστηκε για πρώτη φορά στα Χανιά. Σας ευχαριστώ. Θα ενημερωθείτε στο κινητό για το αποτέλεσμα. Αφού γίνεται, γιατί όχι. Δεν έχετε κάποια συμπτώματα, ήρθατε προληπτικά. Όχι, τίποτα. Κανένα σύμπτωμα, αλλά εφόσον έγινε αυτή η πρωτοβουλία, είναι καλό για όλους μας να κάνουμε το τεστ. Ήρθατε προληπτικά. Προληπτικά. Θεωρείτε ότι πρέπει να γίνουν τεστ δωρεάν σε όλο τον πληθυσμό? Πρέπει να γίνουν τεστ, ναι, πρέπει. Τα αποτελέσματα βγαίνουν άμεσα, κοινοποιούνται με γραπτό μήνυμα στους πολίτες που υποβλήθηκαν σε τεστ και αποτυπώνουν μια καθησυχαστική εικόνα για την περιοχή. Νομίζω ότι το στίχημα το μεγάλο θα είναι αυτό, δηλαδή ακριβώς να μπορέσουμε να συντηρήσουμε αυτή την κατάσταση και να τη βελτιώσουμε και έτσι να περάσουμε καλύτερα τις επόμενες μέρες. Πραγματικά αν προσέξουμε όσο πρέπει και όπως πρέπει, νομίζω ότι θα πάμε πολύ καλά. Θετικά κρούσματα είχαν καταγραφεί πριν από περίπου 2 μήνες σε παιδικό σταθμό της Κισάμου. Έκτοτε όμως, και όπως κατέδειξε και η έρευνα, στα αστικά λίμματα της περιοχής δεν φάνηκε να υπήρξε διασπορά. Τώρα σε συνεργασία με την περιφέρεια κάνουμε, έχει έρθει το συνεργείο του ΕΟΔΗ και κάνουμε τα σημερινά τεστ. Θεωρώ πως όλα πάνε καλά, παρόλο που παρακολουθούμε και με άλλους τρόπους, και από λίμματα τα λοιπά, και έχουμε ενδείξει ότι πάνε πολύ καλά. Ακολουθούνται όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα. Μετά από αίτημα του Αντιπεριφερειάρχη Χανίων Νίκου Καλογερή, οι δωρεάν έλεγχοι στο γενικό πληθυσμό θα συνεχιστούν. Επόμενος σταθμός της κινητής ομάδας του ΕΟΔΗ θα είναι ο Αποκόρωνας. Τα μέχρι τώρα αποτελέσματα που τα γνωρίζουμε, γιατί βγαίνουν σε χρόνο πολύ σύντομο, είναι πάρα πολύ καλά. Αυτό μας βοηθάει να έχουμε αισιοδοξία, αλλά σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει και πάλι να χαλαρώσουμε. Πρέπει να τα κεφαλαιοποιήσουμε τα καλά αποτελέσματα και όχι να τα πετάξουμε. Υπενθυμίζεται ότι οι έλεγχοι με τη μέθοδο drive-through διενεργήθηκαν για πρώτη φορά στα Χανιά πριν από μία εβδομάδα, ενώ στόχος της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης είναι να επεκταθούν σε όλο το νησί. Στα Χανιά, από τα 600 δείγματα, μόλις 2 είχαν βγει θετικά.